Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Ο υποψήφιος βουλευτής στην Αλφα Πειραιά Καινήσων με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Καρύδης, θα είναι στη γραμμή μας. Παρακαλώ. Ναι. Κύριε Καρύδη. Έλα. Καλημέρα. Έλα, κύριε Καρύδη. Πώς είστε? Σε περιοδία σας βρίσκουμε, γι' αυτό αυτή η καθυστέρηση, δεν πειράζει, το ξέρουμε. Συγγνώμη, αλλά είμαστε στο Ρατσάιτσι, μια ομάδα υποψηφίων από το ΠΑΣΟΚ εδώ στο Πειραιά. Μάλιστα. Και κάνουμε μια περιοδία στο νοσοκομείο Μεταξά. Συνομιλήσαμε εκεί με τους εργαζόμενους, τους γιατρούς. Χαίρομαι πολύ που τα λέμε. Ναι. Κύθυρα. Ναι, ναι. Είστε εξάλλου γνωστός εδώ στο νησί, εδώ και πολλά χρόνια, γνώριμος. Και έχετε ασχοληθεί και πάρα πολύ με πολλά προβλήματα εδώ από το νησί μας. Κάναμε προσπάθειες. Ναι. Για πολλά προβλήματα του νησιού. Σε άλλα καταφέραμε να δώσουμε λύση, όπως το νοσοκομείο, που νομίζω το καινούριο νοσοκομείο, από ό,τι έχω ενημέρωση και από την ΕΠΕ, λειτουργεί κανονικά. Ναι. Σε ένα καινούριο χώρο που παλέψαμε όλα τα τελευταία χρόνια για να δημιουργηθεί, με σύγχρονα μηχανήματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι καλό για την ασφάλεια των κατοίκων που ζουν στα κύκλια. Απαραίτητο το νοσοκομείο μας, βέβαια. Και απαραίτητο. Βέβαια. Κατά τα άλλα, ο αγώνας θα είναι δύσκολος, πώς τον βλέπετε? Ο αγώνας είναι δύσκολος, γιατί είναι δύσκολη η εποχή και πολλά είναι τα προβλήματα. Εμείς το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, κύριε Πολίτη, ότι ως ΠΑΣΟΚ σηκώσαμε ένα τεράστιο βάρος επάνω μας, στην αρχή μόνοι μας. Υποστήκαμε ένα μεγάλο κόστος ως παράταξη, γιατί η βόμβα έσκασε στα χέρια μας και ο κόσμος θεώρησε ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη ζωή του, ενώ αυτά είχαν δημιουργηθεί από πριν, γιατί η κρίση έφερε τον μνημόνιο και όχι τον μνημόνιο την κρίση. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε όμως ότι είμαστε σε μια φάση που πετύχαμε με τις θυσίες του ελληνικού λαού αρκετά επιτεύγματα, όπως για τα ελλείμματα, όπως για το χρέος, όπως για το εμπορικό μας ζύγιο. Έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, έχουμε μια πορεία με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και τώρα όλα αυτά έχουμε μπει στη φάση να εκφραστούν και να αποτυπωθούν στην καθημερινή ζωή. Το μεγαλύτερο θέμα είναι η ανεργία, που εδώ πρέπει να συγκεντρωθούν όλες οι προσπάθειες και κυρίως οι προσπάθειες αυτές να αφορούν την ανάπτυξη της χώρας, γιατί μόνο μέσα από εκεί θα επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, σε υγιείς πλέον βάσεις και σταθερές, με αλλαγές και στη δημόσια διοίκηση και σε άλλους βασικούς τομείς. Και γι' αυτό εμείς πάντα επιδιώκουμε να υπάρχει εθνική συνεννόηση και εθνική συνεργασία. Και αυτό είναι το μήνυμά μας προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις, αλλά κυρίως προς τον ελληνικό λαό που θα πάει να ψηφίσει την Κυριακή. Ναι. Ότι δεν χρειάζεται να βγουν αυτοδυναμίες, δεν τις έχει ανάγκη η χώρα. Αυτό που χρειάζεται είναι να προκύψει από την κάλπη σοφή εθνική συνεννόηση. Και να αναγκαστούν όλες τις πολιτικές δυνάμεις να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, να συμφωνήσουν για τα μίνιμουμ πράγματα, έτσι ώστε όλοι μαζί ως ένα μέτωπο να διεκδικήσουμε στην Ευρώπη μέσα από ένα παραγωγικό βέβαια τρόπο, χωρίς άγονες συγκρούσεις και χωρίς αντιπαραθέσεις και που θα μας απομονώσουν, να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει για τη χώρα μας και να μπούμε σε ένα διαφορετικό μέλλον. Κύριε Καρύδη, σύμφωνα με τα στοιχεία από τα γκάλα που βλέπουμε, πιστεύετε ότι δείχνουν, μάλλον όλα δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά θα είναι ο νικητής? Εσείς τι πιστεύετε? Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα σαφές προβάδισμα. Υπάρχει ένα προβάδισμα, ναι. Εμείς, όπως σας είπα, διεκδικούμε να έχουμε την τρίτη εντολή, γιατί πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια συμβάλαμε στη σταθερότητα της χώρας. Άλλωστε, είμαστε οι μόνοι που ματώσαμε τόσο πολύ ως παράταξη και πιστεύουμε ότι και με την εμπειρία και με τις σταθερές θέσεις και τη σταθερή πορεία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, είμαστε μια δύναμη πολύ χρήσιμη και ουσιαστική για την περαιτέρω πορεία της χώρας. Και γι' αυτό άλλωστε ζητούμε από τους Έλληνες πολίτες την Κυριακή στις κάλπες αυτό να ψηφίσουν με περίσκεψη για το αύριο και να δώσουν τη δυνατότητα στις δυνάμεις εκείνους που μπορεί πραγματικά να βάζουν το συμφέρον της χώρας πάνω από το κομματικό συμφέρον, να έχουν ένα ουσιαστικό ρόλο στην εξέλιξη και των οικονομικών και κοινωνικών πραγμάτων, αλλά και των πολιτικών. Μάλιστα. Τι να περιμένουμε από τη Δευτέρα?
Κυριακαρίδη. Και αυτό που ζητούμε επίσης είναι να έχει έδρα το Πασόκ στον Πειραιά. Μάλιστα. Γιατί τα δύο προηγούμενα χρόνια το Πασόκ δεν είχε έδρα στον Πειραιά, πιστεύω ότι στέρισε τη δύναμη που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια για να ασχοληθούμε και να επιλύουμε προβλήματα. Mm-hmm. Και επειδή, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, εμείς είχαμε δείξει δείγμα γραφής προς αυτή την κατεύθυνση, ζητούμε εκτός από την γενική εκτίμηση και τοποθέτηση που θα κάνει ο κόσμος για να ψηφίσει τις εκλογές, να κάνει και την ειδική εκτίμηση. Δηλαδή να επιβραβεύσει την παρουσία και την δραστηριότητα ανθρώπων που βοήθησαν και τον Πειραιά και τα νησιά και τα Κύθυρα ειδικότερα. Βεβαίως. Τώρα, από την Δευτέρα αυτό που περιμένουμε είναι να έχουμε κυβέρνηση, να μην πέσουμε σε ακυβερνησία. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα, ε? Όλες οι πιθανότητες mm-hmm. υπάρχουν. Και να μην πάρει σε δεύτερες εκλογές. Ναι, ναι. Γιατί μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα στοιχήσει δυσβάσταχτα οικονομικά στην χώρα μας. Και αυτά θα τα πάρει πάνω του και θα τα... και εν πάση περιπτώσει το κόστος αυτών θα είναι στον ελληνικό λαό. Μεταξύ του Μαΐου και του Ιουνίου, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτοί οι αλλεπάλληλες τότε εκλογικές αναμετρήσεις τύχησαν πάνω από 12 δις κόστος στη χώρα μας. Έτσι, πολλά αυτό τα χρήματα. Αυτό δεν αναλυφθεί με τίποτα. Ναι, ναι, θα είναι καταστροφικό. Θα είναι καταστροφικό. Έτσι. Κύριε Καρίδη, προς τους ακροατές εδώ στα Κύθυρα, που ζητάτε την ψήφο τους, τι έχετε να πείτε τώρα, λίγο πριν τις κάλπες, λίγες ώρες. Προσωπικά ζητάω την ψήφο των Κυθυρίων, έχοντας κατά νου, και το λέω με μεγάλη ταπεινότητα, το τρέξιμο που έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ σας θυμάμαι, εξάλλου έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Ναι, ναι. Και το δεύτερο είναι αυτό που σας είπα, ότι η ψήφος πρέπει να είναι τέτοια που να βοηθάει στη χώρα και να συνεχιστεί η σταθερότητά της, αλλά και να υπάρξουν αλλαγές με κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη προς όφελος των Έλληνων πολιτών. Έτσι. Τώρα μετά τις εκλογές μάλλον θα έρθετε στο νησί, τώρα δεν προλαβαίνετε έτσι κι αλλιώς. Δεν προλαβαίνουμε, δυστυχώς ήταν πολύ σύντομη η προεκλογική περίοδος και δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να πάμε όπου θα θέλαμε να πάμε. Το ξέρω. Καλή προσωπική επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ να είστε καλά. Το βήμα του ραδιοσταθμού σας, μέσω του οποίου μπορούμε έστω να επικοινωνήσουμε με τους Κυθυρίους και τις Κυθυρίες. Βεβαίως. Καλή συνέχεια, καλό αγώνα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία προσωπική. Να είστε καλά, κύριε Καρίδη. Ευχαριστώ πολύ.